Διαμπέτης Αγάθωνας Ιακωβίδης με τον Μπαγλαμαδάκι του και η Κόζα Μόστρα με σκοτσέζικη φούστα τραγουδούν το Ethnic τραγούδι Alcohol is Free. Με το πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι, ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά. Είναι λίγο σλάβικο, είναι λίγο, δεν είναι ρεμπέτικο, περί ορέξεως, κολοκυθόπιτο. Θυμίζει πάρα πολύ έντονα βαλκανικό ήχο, κάποιες ενδεχομένως παλιότερες συμμετοχές που μας έρχονται από τη Σερβία, αλλά και είναι και πολύ κοντά στα δικά μας ακούσματα, κυρίως στη Μακεδονία και προς τα πάνω. Βέβαια, περιμέναμε τον ρεμπέτη πρωταγωνιστή και όχι κομπάρσο. Πάνω που μερακλώναμε με τον ελληνικό στίχο και τον Μπαγλαμαδάκι, μέχρι να ξαναβγεί ο Αγάθωνας, μείναμε Κόζα Μόστρα με τη χαρά και τη σκίλτ φούστε συντροφιά. Μας βρήκε η τρίτη μία μέσα στην ενατία, από φόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαλάδος να μυρώνα, ποιος παίζει με τα φωτά, η πλώρη μας τραβάλια κρεπένα. Την ίδια ώρα ο Ρεμπέτη στην εκπομπή Κορίτσια για σπίτι ανοίγει κόντρα με τη φίρμα Αγγελική Λιάδη. Δεν την ξέρω καθόλου. Προχθές την είδα για πρώτη φορά. Δεν μας ενδιαφέρει το αν είναι όμορφη ή όχι. Τότε να μην πάω εγώ που δεν είμαι όμορφη. Eurovision, πας να πεις ένα καλό τραγούδι. Μην νομίζετε, είμαστε συνηθισμένοι και στα παρατράγουδα. Κι η Μαγγέλη σωμανάει, κι η Γοργόνα να ρωτάει. Μα ο Αλέκος θα έχει βγει καλή κυρά. Στο τραπέζι μας ήρθε να χορέψουμε όταν ακούσαμε το τραγούδι «Χίλιας και μια νύχτες» της Αγγελικής Ηλιάδη. Μερακλώσαμε τόσο που νομίζαμε ότι είμαστε πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια. Βάλαμε λοιπόν τα άστρα φτερά μας και τα άστρα μας, παραγγείλαμε και από τη Λούλουδου πανέρια με γαρίφαλα και αρχίσαμε να τραγουδάμε. Μαεστρό, παίξε την πενιά! Το τραγούδι μπορεί να πούνε κάποιοι ότι είναι πολύ ελληνικό, πολύ ίσως λίγο και λίγο σκυλάδικο θα πούνε κάποιοι. Και κάποια στιγμή η Νορβηγία είχε βγει και είχε παρουσιάσει ένα κομμάτι με ένα μπουζοξί δικό μας το Γκαρνέζι και ήταν ρεμπέτικο. Έσκασε που λέτε μύτη η πρώτη φίρμα Ηλιάδη με βιολιά, σαντούρια και νταούλια και φορώντας μαύρο καυτό φόρεμα άρχισε τους αμανέδες. Πάνω στο Χαμαναμάν. Να σου και τα τσιφτετέλια τα ανατολίτικα, τα δάκτυρι τι του λέγανε. Καλύτερα από το Γιουσουφάκι του Σουλεϊμάν χόρευε το άσμα η Αηδός. Όχι τουρκικό. Δηλαδή δεν είναι ελληνικό. Πού βρίσκουμε το ελληνικό στοιχείο? Στην παρουσίαση των τραγουδιών η πρώτη φίρμα άρχισε τις χαιρετούρες και τα φυλάκια. Αν είχε και πίστα θα έκανε πρόγραμμα. Είναι ένα πολύ δυναμικό τραγούδι. Είναι ελληνικότατος ο ήχος του. Είναι ελληνικότατος ο ήχος του. Μάλλον έχει βάλει το μιούτ, γιατί εμείς ακούμε τουρκικά. Σαφώς είναι. Δίνουμε έτσι την ταυτότητά μας. Ναι, ο Φερετζές μας λείπει και ο Ιμάμης και κλείσαμε το μαγαζί. Η πεντάμορφη και η Χάιντι της φετινής Eurovision. Θωμαΐα Πέργη, η μοιραία της βραδιάς του ελληνικού τελικού, όπως την είδαμε και στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού της. Η Θωμαΐ τραγούδησε One Last Kiss, αν και όλοι θα ήθελαν να τη φιλήσουν και περισσότερες φορές. Είναι jazz. Είναι πιο πολύ, έχει μια βάση ροκαμπύλη, είναι κοντά μου. Δεν έχει να κάνει η σύνδεση με αυτά που τραγουδάω στα live που έχουν πιο πολύ με κλασική jazz, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ. Είναι και μια ιστορία όσον αφορά στα lyrics, την οποία άνετα θα μπορούσα να την έχω πει εγώ.
Είναι, λέγει μια γυναίκα που ουσιαστικά είναι σαν να ταχώνει στο φίλο της, κάπως έτσι, και υπάρχει έτσι μια περίεργη ατμόσφαιρα. Το τραγούδι σε jazz ρυθμούς και στα αγγλικά εντυπωσίασε. Είναι ευρωπαϊκό, μπορεί να πάρει αρκετές ψήφους, ας πούμε, από την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι το καινούριο αίμα. Το κορίτσι αυτό κάτι έχει που νομίζω ότι θα πάει μπροστά. Βέβαια δεν έλειψαν και οι συγκρίσεις. Άλλοι είπαν μια νέα Λένα από τη Γερμανία. Άλλοι θυμήθηκαν την Αζή που ανέβηκε στην κοινή Eurovision πέρυσι για λογαριασμό της Ιταλίας. Η Τζορτζίνα στον Αμανέ, ο Άλεξ Λεωνόμος εκτός από τις νότες στο τραγούδι έβαλε και τη δική του νότα στο βίντεο κλιπ. Ντύθηκε λίγο από David Guetta, λες και πάει σε rave party και άρχισε να παίζει το αρμόνιό του. Που ελπίζω και εύχομαι είναι να το αγαπήσουν όλοι όπως το έχουμε αγαπήσει εμείς που το αγαπάμε πάρα πολύ και να μπορέσουμε να στείλουμε το μήνυμα και να το λάβουν, να το λάβει ο κόσμος και αυτή τη θετική ενέργεια που θέλουμε να βγάλουμε μέσα από αυτό το τραγούδι. Η Τζορτζίνα το Outsider. Μπορεί να μην τη λες Ζιζέλ, ωστόσο κέρδισε με τη φωνή της σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Είναι καταπληκτική αυτό που είδα σαν τραγουδίστρια, σαν... Δεν ξέρω για εκεί αν πρέπει, αν θα περάσει το τραγούδι. Τώρα λοιπόν αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς όλα και όλοι θα κριθούν στις 18 Φεβρουαρίου στον ελληνικό τελικό με παρουσιαστές τον Γιώργο Καμπουτζίδη και τη Δέσποινα Βανδύ. Παιδιά, τι παίζει με την Eurovision? Έχω αρχίσει να αγχώνομαι. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί εφέτος? Τι να παίξει, πουλάκι μου? Διοργάνωσάρα. Ένας προτζέκτορας. Δύο οθόνες, τέσσερις ρίζες, ένας φωτισμένος πυροσβεστήρας και μια πόρτα. Μίνιμαλ πράγματα μέσα στη μεγαλοπρέπεια. Εσύ μετά. Είχε επίσης μπουφέ. Νερά βλέπω, κρασά βλέπω, πιάτα. Είχε και ένα security, και πέσουν τα πλήθη με τα μούτρα στα φαγιά. Κόσμος και δουλειά στην παρουσίαση. Λίγο Κυριάκος, βέβαια, από Παπαδόπουλος. Κυριάκος ο Παπαδόπουλος. Έλα, στα τραγούδια τώρα. Να πως την έριξε ο μεγαλοπρεπιστή χούρα εμχανούμ γατάκια. Μετά την πήγε και στα μπουζούκια, δεν θυμάμαι χιλιόμετρο να σας πω. Να μιλήσει και ο κόσμος. Ωραιότατο το τραγούδι της Αγγελικής Ηλιάδη. Αν σε λένε Χούρεμ Χατούν. Ύστερα από παρέμβαση του ίδιου του Ντάνιελ του Κρέντ, το τραγούδι της ταινίας είναι αυτό. Πού είναι το πουλάκι? Άλεξ Λεόν feature Τζορτζίνα θα ψήφιζα αν ήμασταν στη Μάλτα. Βαρέθηκα από το πρώτο λεπτό. Μη νοιάζεσαι Τζορτζίνα, τα ίδια λένε και για την Αντέλ. Κατά της φαγούρας με εκχύλες με ευκαλύπτου. Η σύνθεσή του δρά άμεσα στην ανακούφιση από την αίσθηση της φαγούρας, ενώ σας προσφέρει αξεπέραστη προστασία από την πιτηρίδα. Θα δει η καινούργιο τον Άλεξ Λεόν, θα του κάνει τάκλι. One last kiss η Θωμαία Πέργη. Miss Kiss Kiss Bang ο Άλεξ Όσκαρ της Γερμανίας το 2009. Drama scene στην αρχή του Μαΐ. Drama scene και η Λένα της Γερμανίας το 2010. Της απέργει το τραγούδι, γιατί λέγεται Last Kiss και όχι να-να-να. Uber Alles η πρωτοτυπία. Μας βρήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Μας βρήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία.
Από τα φετινά τραγούδια για το Eurovision, μ' αρέσει ο τραγουδιστής των Κοζαμόστρα. 4 υποψηφιότητες, αλλά στο τέλος θα μείνει μόνο ένας. Ποιος?